έχουν γίνει παρεμβάσεις στον άπλιο χώρο, στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, ώστε τις περιφράξεις συμπληρώσεις από κάγκελα που λείπανε. Έχει γίνει κάποια απόστατη κρύπτευση για να φαίνονται πιο... να φύγει λίγο το λεπτό από πάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα για το έργο. Το έργο είναι, το κτίριο είναι διατηρηταίο, εννοείται. Κάνουμε πολλές παρεμβάσεις. Βάφτηκαν τα γήπεδα, τα δάπεδά τους και εδώ και στο πάνω σημείο που έχει το μεγάλο γήπεδο. Έχουν γίνει παρεμβάσεις στο πράσινο, έχουν γίνει παρεμβάσεις. Είναι η ειδική βαφή η οποία προστατεύει τα παιδιά από πτώση, γιατί είναι ελαστομέρες το υλικό. Επίσης έγιναν πολλές παρεμβάσεις στα υδραυλικά. Έχουν γίνει επενδύσεις με πλακάκια σε όλες τις τουαλέτες πάνω και κάτω εδώ. Το νηπιαγωγείο το οποίο θα δούμε τι θα κάνουμε και εδώ. Βαφές των κουφωμάτων, επισκευές των κουφωμάτων. Μέσα στα υδραυλικά τους και τα υδρολογικά, φωτισμός. Μπορούμε να αρχίσουμε να δούμε. Πριν πάτε με... Τέλειωσε δημοτικό εδώ το 54. Και βέβαια κάθε επίσκεψη στο σχολείο που είναι τελείως διαφορετικό από την τότε. Μάλλον τότε ήταν το μισό, λιγότερο από το μισό, από την πίσω. Πάντα είναι συγκινητικό. Τώρα βέβαια είναι ένα πλήρες σχολείο με μια αισθητική, κτηριακή, υπηρετική και τοπική όχι. Μιλάμε για άλλη κατάσταση. Αυτή σαφέστατα έχει μια επίδραση στην ψυχοσύνθεση του παιδιού, στην ανάπτυξη αισθητική του, στη σέβοδο και σέβοδο. Και βέβαια αυτή η πρωτοβουλία της Coca-Cola εδώ και 8-9 χρόνια πόσα είναι, που κάθε χρόνο στο πλαίσιο της δικός τους της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναβαθμίζει τα σχολεία, κάνει επισκευές, βαψίματα, νέες καταστάσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δείχνει πόσο είναι απολύτως απαραίτητη η συνέργεια ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο. Εδώ και περίπου 14 μήνες σε αυτό το σχολείο. Πραγματικά είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι στην ηγεσία του σχολείου. Είναι ένα από το κόσμο της Θεσσαλονίκης των σχολείων.
Είναι, όπως ανέφερα και προηγούμενα, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα και αυτό που θα ζητήσω από όλους τους Θεσσαλονικείς να το σεβαστούν, να το προσέξουν, γιατί είναι η ίδια ιστορία της πόλης.